εδώ στο Πολυτεχνείο. Και μετά πήγε στο MIT. Παράλληλα, κάποια στιγμή δούλεψε και στη Νέα Υόρκη, στην United Fruits, σε πολύ μεγάλη θέση. Είναι ναυπηγός. Έχει δουλέψει και στο δημόσιο τομέα τον ελληνικό. Έχει δουλέψει και ως επιχειρηματίας και στην Αμερική και στην Ελλάδα. Και σήμερα εκπροσωπεί κάποια μεγάλα κεφάλαια που θέλουμε να κερδίσουμε στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει έρθει από διάφορα μαθήματά μας, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και έτσι είναι τακτικό. Εκπροσωπώ έναν οργανισμό με έδρα στην Ελβετία, ο οποίος λέγεται Swiss Finance Partners. Και η δραστηριοποίησή του είναι στο χώρο των συμβουλών για χρηματοδότηση, καθώς και εξέβρεση επενδυτικών κεφαλαίων. Και επίσης κάνουμε και διαχείριση κεφαλαίων από επενδυτές για λογαριασμό τους. Η εταιρεία αυτή είναι εταιρική και είναι ιδιοκτησία συμφερόντων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, πιο συγκεκριμένα του Αμπού Ντάμπι. Εγώ είμαι ο εκπρόσωπος στην Ελλάδα από το 2011, δηλαδή μέσα μετά μόλις έγινε η κρίση. Η ερώτηση, εκείνο με το οποίο ασχολούμαι, είναι να συναντώ πολλούς επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν χρήματα για επενδύσεις. Με τη λέξη επιχειρηματίες μπορεί να εννοούμε εταιρείες, οργανισμούς, άτομα, μπορεί να είναι και κάποιος από εσάς που έχει μια καλή ιδέα και θέλει να κάνει μια νεοφυή, ένα startup, μια καινούργια επιχείρηση. Μπορεί να είναι η κυβέρνηση που θέλει να δανειστεί χρήματα για να γίνει ένα δημόσιο έργο. Ένας επενδυτής που θέλει να, μια εταιρεία, ας πούμε, βιομηχανική, που θέλει να κάνει ένα καινούργιο εργοστάσιο. Ή κάποια άλλη επιχείρηση η οποία θέλει κεφάλαιο κίνησης, επειδή οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν ρευστότητα και δυσκολεύεται να βρει χρήματα. Αυτό είναι το αντικείμενο της ενασχόλησής μου. Επομένως, διάφοροι επιχειρηματίες με αυτή την γενική έννοια λένε για ποιο λόγο θέλουν τα χρήματα, λένε ποιοι είναι αυτοί και πρέπει να πείσουν για την ικανότητά τους να φέρουν εις πέρα στο έργο το οποίο λένε ότι θα χρησιμοποιήσουν τα χρήματα, να πετύχουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών ότι δεν τα κλέψουν, ας πούμε. Και ότι το αποτέλεσμα της επένδυσης θα είναι θετικό για τους επενδυτές και θα κάνουν και αυτοί χρήματα μαζί με τον επιχειρηματία που ζητάει τα χρήματα. Επομένως, αυτό είναι γενικό. Στην Ελλάδα το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι δύσκολο για πάρα πολλούς λόγους που λίγο πολύ είναι γνωστοί σε όλους σας σε κάποιο βαθμό. Και γι' αυτό το λόγο, συγκεκριμένα στη δική μου περίπτωση, έχουμε δυσκολία να βρούμε επιχειρήσεις και project να χρηματοδοτήσουμε. Και γι' αυτό το τελευταίο καιρό, πληροφοριακά, ασχολούμαι περισσότερο με την ναυτιλία, που ευτυχώς υπάρχει. Είναι το μεγαλύτερο διεθνές κέντρο η Ελλάδα. Η ναυτιλία είναι μια διεθνής δραστηριότητα που δεν υπόκειται σε πολλά πράγματα που δυσκολεύουν τους επενδυτές που σχετίζονται με την φόρια κατάσταση. Και λόγω των άλλων δυσκολιών ασχολούμαι περισσότερο με την ναυτιλία, ενώ αρχικά ο στόχος των επενδυτών για να βάλουν κάποιον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, εμένα δηλαδή, ήταν να δούμε επενδύσεις στον χώρο του τουρισμού, της αγροτικής οικονομίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
κάποια βιομηχανία και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συζητήσουμε. Ο λόγος για τον οποίο, ο κύριος λόγος για τον οποίο αυτό δεν κατέστηκε με τον μέχρι στιγμής, είναι διότι οι επενδυτές, καταρχάς, δεν είναι οι ίδιοι οι επιχειρηματίες. Εδώ κυκλοφορεί πολύ η ιδέα ότι θα έρθει κάποιος επενδυτής και θα υποκαταστήσει τον επιχειρηματία, θα αγοράσει μια επιχείρηση, ας πούμε, και θα κάνει γεωργικές επιχειρήσεις. Ή, ας πούμε, θα γίνει ξενοδόχος, ή βιομήχανος. Και η πλειονότητα των επενδυτών απλά έχουν λεφτά, ή τα διάφορα funds διαχειρίζονται λεφτά επενδυτών, όπως παραδείγματος χάρη εσείς και πολλοί κόσμος καταθέτετε τα λεφτά σας στην τράπεζα. Η τράπεζα διαχειρίζεται τα λεφτά δίνοντας δάνεια αλλού, ή πολλές φορές υπάρχουν διαχειρίζονται αμοιβαία κεφάλαια που κάνουν επενδύσεις. Έτσι και εταιρείες σαν και αυτή που εκπροσωπώ έχουν τα λεφτά επενδυτών και ήταν να βρουν μέρος να τα επενδύσουν και οι επενδυτές εκείνοι δεν αποσκοπούν να έχουν τη διαχείριση της εταιρείας. Οπότε, το πρώτο πράγμα το οποίο ψάχνω και εμείς ψάχνουμε και εγώ ψάχνω είναι να βρούμε έναν ικανό επιχειρηματία ο οποίος έχει μια καλή ιδέα, ένα καλό και πραγματοποιήσιμο σχέδιο για τη χρήση των χρημάτων και κοιτάμε και το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, διότι πολλές φορές, όπως εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι τόσο εύκολο να πετύχεις σαν επιχειρηματίας, διότι το περιβάλλον είναι δύσκολο. Ένας από τους παράγοντες τελευταία που κάνει τα πράγματα δύσκολα στην Ελλάδα είναι η δυσλειτουργία ή μάλλον η υπολειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Οι επενδυτές, αυτοί που εκπροσωπούμε εμείς, δεν είναι τράπεζα. Υπάρχει στο οικοσύστημα το χρηματοδοτικό άλλος ρόλος για τις τράπεζες, άλλος ρόλος για το είδος των επενδυτών που εκπροσωπούμε εμείς. Οι τράπεζες συνήθως παίρνουν υψηλή εξασφάλιση και κάνουν εξασφαλισμένες, δηλαδή με υποθήκη, παραδείγματος χάρη, εγκαταστάσεις, μπορεί να δώσουν ένα δάνειο με υψηλή εξασφάλιση και χαμηλό κόστος για την επιχείρηση. Και έχουν πρώτο δικαίωμα, σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, να κατασχέσουν, ας πούμε, σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής, να κατασχέσουν τις επράγματες εγγυήσεις και να κοιτάξουν να ελαχιστοποιήσουν τη ζημιά τους για να μην χαθούν τα λεφτά των καταθετών. Στη δική μας περίπτωση, τα λεφτά των επενδυτών είναι σε δεύτερο, έχουν δεύτερο δικαίωμα, είναι σαν να λέμε συμμέτοχοι στην εταιρεία. Οπότε αν η εταιρεία χάσει λεφτά, οι τράπεζες έχουν την πρώτη εξασφάλιση, αυτοί έρχονται, ας το πούμε και λαϊκά, δεύτεροι και καταϊδρωμένοι και ρισκάρουν πολύ περισσότερο και μπορεί να χάσουν τα χρήματά τους. Και δεν εμπλέκονται τόσο πολύ, δεν εμπλέκονται στη διαχείριση της εταιρείας. Δεν γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολο να τους πείσεις να επενδύσουν σε κάποια επιχείρηση εδώ. Βέβαια, για να καταφέρει κανείς κάτι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή προσφέρει ευκαιρίες επειδή ακριβώς βρίσκεται σε κρίση. Είναι για τους επενδυτές μια υψηλού ρίσκου επένδυση, η οποία όμως, εάν βγει, ενδεχομένως να έχει πολύ καλά ωφέλη. Παρ' όλα αυτά, εάν δεν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, δεν έχονται καθόλου. Υπάρχουν ορισμένα εμπόδια
τα οποία είναι, να σας δώσω ένα από τα κύρια παραδείγματα. Ας πούμε ότι μπαίνει κάποιος επενδυτής σε μία εταιρεία εδώ και παίρνει μετοχές. Ο επιχειρηματίας κάτι κάνει και οι επενδυτές λένε εδώ αυτό κακώς έγινε και το πάνε στο δικαστήριο. Στην Ελλάδα το δικαστικό σύστημα λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε η απόφαση ως γνωστό μπορεί να βγει σε 10 χρόνια. Δεν μπορούν να βρουν το δίκαιο τους σε περίπτωση διαφωνίας. Αυτό από μόνο του είναι παντελώς απαγορευτικό να επενδύσει κάποιος από τέτοιου τύπου επενδυτές στην Ελλάδα υπό το ελληνικό δίκαιο, δηλαδή στα συμβόλαια που κάνουν μεταξύ τους, να έχει ρήτρα ότι αν έχουμε διαφωνία θα πάμε σε ελληνικά δικαστήρια. Πριν από αυτό, πριν φτάσουμε σε αυτό, υπήρχε το πρόβλημα ότι είχαμε την αμφιβολία, μερικοί λένε ότι και τώρα υπάρχει, αν το νόμισμα της χώρας θα είναι ευρώ ή δραχμή. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, λέει, εάν εγώ επενδύσω σε ευρώ και η Ελλάδα αλλάξει και το κάνει δραχμή, και κατά τα περισσότερα λένε ότι η ισοτιμία θα πέσει, ξέρω εγώ, στα μισά, τότε εγώ αυτομάτως έχω χάσει τα μισά λεφτά, πέρα από οποιοδήποτε άλλο επιχείρημα που μπορεί να κάνει κανείς και να πει ότι αν έχουμε φθηνό νόμισμα θα είμαστε πιο φθηνοί και θα εξάγουμε και θα ανταγωνιζόμαστε και τους κινέζους. Αυτό είναι απαγορευτικό. Τώρα βέβαια υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι αυτό δεν είναι τόσο πιθανό όσο ήταν πριν μια-δύο χρόνια. Αλλά υπάρχουν προβλήματα όπως αυτό με τον τρόπο που λειτουργεί η επίλυση διαφορών στο ελληνικό σύστημα. Υπάρχουν λύσεις όμως. Να σας δώσω σε συνέχεια ένα παράδειγμα σε αυτό το πρόβλημα. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η συμμετοχή των επενδυτών σε ένα ελληνικό οργανισμό δεν υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο. Παραδείγματος χάρη στην αφιλία, που τη βλέπουν πιο θετικά, παρόλο που έχει τεράστιες διακυμάνσεις, γιατί μία μέρα έχουμε μεγάλη αξία τα οποία την άλλη μπορεί να είναι μικρή, τουλάχιστον βάζουν στα συμβόλαια ότι ξέρεις θα έχουμε τη λύση των διαφορών μας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σε διακανονισμό, ούτε καν δικαστήριο, σε εμπορικό διακανονισμό, το arbitration που λέμε, στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι, που οι αποφάσεις είναι άμεσες, η διαδικασία απλή, τέλος πάντων ξέρουν τους γίνεται. Ή μπορούν να πούνε ότι κάνουμε μια εταιρεία και βάζουμε εμείς τα λεφτά μας μέσα σε μια εταιρεία η οποία είναι, ξέρω εγώ, με έδρα το Λουξεμβούργο ή τη Νορβηγία. Και να πούνε εκείνη η εταιρεία, εμείς λοιπόν και επιχειρηματίας βάζουμε τα λεφτά μας εκεί και εκείνη η εταιρεία επενδύει, ξέρω εγώ, εδώ με έναν τρόπο, παραδείγματος χάρη. Αντί να δώσει τα λεφτά κατευθείαν στο λογαριασμό της εταιρείας εδώ, μπορεί να κάνει πράγματα όπως να είναι δάνειο από την εταιρεία εκεί, την holding company, προς την ελληνική εταιρεία που κάνει τη δουλειά εδώ στην Ελλάδα. Ή μπορεί να καταθέσει τα χρήματα σε κάποια ελβετική τράπεζα, η οποία να εκδώσει εγγυητική επιστολή, ας πούμε, προς την Alpha Bank και η Alpha Bank να δώσει τα λεφτά εδώ με δάνειο, επειδή το νομικό καθεστώς του δανείου στην Ελλάδα είναι τέτοιο που επιτρέπει μεγαλύτερη εξασφάλιση. Δηλαδή, μπορεί να σκεφτεί κανείς τρόπους να παρακάμψει αυτά τα αντικειμενικά εμπόδια τα οποία υπάρχουν για την επένδυση ξένων επενδυτών στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα.
βασικά, αυτό το λέμε structuring. Δηλαδή, όταν κάποιος θέλει χρήματα, πρέπει να πει, εγώ έχω αυτό το σχέδιο, τι θα κάνει τα λεφτά, αυτό το πράγμα, αυτή η ιδέα του να πείθει, να την βρίσκουν οι επενδυτές λογική, θα πρέπει ο ίδιος να πει στους επενδυτές ότι αφενός έχει παρελθόν το οποίο μπορούν να ελέγξουν και δεν είναι απατεώνας, ξέρω εγώ, μπορούν να τον εμπιστευτούν, και επίσης ότι έχει την ικανότητα να φέρει σε πέρας αυτό που λέει. Γιατί μπορεί να είναι έντιμος, αλλά να μην έχει την ικανότητα. Πολλές φορές την ικανότητα δεν μετράει μόνο η οργανική, ιδιαίτερα για επενδύσεις, η προσωπική ικανότητα κάποιου, ο οποίος μπορεί να έχει μια πολύ καλή προσωπικότητα, να είναι πανέξυπνος και σαν άτομο υπερβολικά ικανός. Αλλά στις επιχειρήσεις που πρόκειται να διαχειριστούν πολλά λεφτά, δεν μπορεί να τα κάνει ένας άνθρωπος μόνος του. Χρειάζεται να υπάρχει ένας οργανισμός. Οπότε ίσως το πρωτεύον χαρακτηριστικό είναι να υπάρχει όχι manager, αλλά management team, δηλαδή group ανθρώπων, και να υπάρχει γενικά ικανότητα διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων που θα χρειάζεται να σε κάνει. Γιατί αν δεν δουλέψει όπως η ομάδα του ποδοσφαίρου, ο ένας ποδοσφαιριστής με τον άλλον, δεν συντονιστούν, δεν βάζει γκολ. Μπορεί μονάδες να είναι ο καθένας πολύ καλός, αλλά δεν μπορεί να φέρουν αποτέλεσμα σαν σύνολο. Τέλος πάντων, οι επιχειρηματίες πρέπει να πείσουν για τέτοιου είδους ικανότητες τους επενδυτές. Μπορεί κάποιος επιχειρηματίας να είναι εγκλωβισμένος επειδή είναι εδώ στην Ελλάδα και να μην μπορεί να κάνει την ίδια επιχείρηση κάπου αλλού και να έχει τις δυσκολίες που είπαμε πριν, αυτό το παράδειγμα των δικαστηρίων στην ελληνική επικράτεια που έχει διάφορα προβλήματα και χρειάζεται όλοι λένε να γίνουν διαφορετικές αλλαγές. Εδώ λοιπόν και γενικότερα, όπως με το παράδειγμα που έλεγα, μπορεί να βάλεις τα λεφτά σε μια άλλη επιχείρηση με τα διευθυντές σου μέσω τράπεζα να κάνεις διάφορα θέματα. Ή για να διασφαλίσεις τον εαυτό σου ότι δεν θα επιτρέψουν να μπορείς να κάνεις την εταιρεία, για να είναι διαφανής να τη βάλεις υπό την επιτήρηση αρχών, όπως να τη βάλεις να είναι διαπραγματεύσεις στο χρηματιστήριο που επιβάλλεται να έχεις όντιτος, δηλαδή οικονομικούς ελεγκτές, που δεν κάνουν όλες οι εταιρείες, να δημοσιεύεις πολλές πληροφορίες, να έχεις διαφανείς διαδικασίες που για μεγάλες αποφάσεις πρέπει να ψηφίσουν, ας πούμε, στο Διοικητικό Συμβούλιο, που δεν είναι όλα τα ξαδέρφια μέλη, να έχεις ανεξάρτητους directors και πρέπει να υπάρχει κρίσιμη πλειοψηφία για τις μεγάλες αποφάσεις. Ωραία. Και μπορεί, θεωρητικά τώρα που είμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πιο εύκολο. Παραδείγματος χάρη, μια εταιρεία να είναι εισηγμένη σε ένα χρηματιστήριο εκτός Ελλάδος και η δραστηριοποίησή της να είναι στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, όλη αυτή η ιστορία λέγεται structuring, είναι πώς δομείς, πώς σε μια οικοδομή βάζεις, ας πούμε, το σκελετό, κάνεις το σχεδιασμό, το σκελετό και βάζεις τους τοίχους, μετά τα έπιπλα και τους ανθρώπους μέσα. Αυτό λέγεται η δόμηση, η structuring, είναι όλος που χρησιμοποιούμε. Και οι επενδυτές πρέπει να δουν ότι υπάρχει και μια, όχι μόνο το άτομο, το management team, η ομάδα, η γενική ικανότητα του επιχειρηματία και του management team να διεκπαιρεώσουν κάτι, μια καλή ιδέα. Θα εκτιμήσουν και το επιχειρησιακό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται και δραστηριοποιείται η εταιρεία και τη δομή του εγχειρήματος, το structure δηλαδή, που τους προφυλάσσει από δεχομένους κινδύνους. Όλα αυτά λοιπόν είναι μέρος της δουλειάς που κάνουμε. Υπάρχει
υπάρχει και το πολιτικό ρίσκο, δηλαδή στην Ελλάδα δεν υπάρχει σταθερό, ας πούμε, φορολογικό καθεστώς και μπορεί οι αποφάσεις που παίρνονται για αλλαγές που μπορεί να αφορούν τις επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ συχνές και απρόβλεπτες. Δηλαδή, το παίρνει ιστορικά, βγαίνουν τόσοι νόμοι που ένας μπορεί να αναιρεί τον άλλον κάθε χρόνο. Ό,τι και να πεις δεν πήγες. Να πάει ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της χώρας και να πει εγώ σου εγγυώμαι αυτό, δεν πήγες γιατί μπορεί μετά τις εκλογές τις επόμενες πολύ δυνατό να μην είναι αυτός. Να έρθει και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης και να πει εγώ τώρα θα γίνω ο Πρωθυπουργός, πάλι το ίδιο. Επομένως, επειδή υπάρχει αυτό το ρίσκο, ελπίζει κανείς να κάνει καλό structuring για να μπορέσει, όπως λέμε, παίρνει σε εμβόλιο για κάποια αρρώστια, να φτιάξει μια τέτοια δομή που να σε προφυλάσει, να είναι μια ασπίδα ή να ελαττώνει το ρίσκο σε αποδεκτά επίπεδα, για να μπορέσεις να δικαιολογήσεις την επένδυση και οι επενδυτές να βάλουν τα λεφτά. Έτσι. Παραδείγματα, θα ήθελα να σας δώσω και ένα παράδειγμα πρόσφατο. Είχε στις ειδήσεις ότι ήταν εδώ εκπρόσωποι των Εμμυράτων και ανακοίνωσε στη τηλεόραση ότι υπεγράφει και ένα tax treaty, μια συμφωνία διακρατική για τους φόρους, φορολογική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Ελλάδας. Τα Εμμυράτα έχουν υπογράψει τέτοιου είδους συμφωνίες με καμιά πενταριά άλλα κράτη. Και μόλις ανακοινώθηκε αυτό, αρχίσανε, γίνονται περισσότερες συζητήσεις για επενδύσεις από επενδυτές των Εμμυράτων στην Ελλάδα. Διότι αυτή η συμφωνία λέει ότι εάν μια εταιρεία από τα Εμμυράτα κάνει επένδυση στην Ελλάδα και φορολογείται σύμφωνα με τους νόμους των Εμμυράτων στα Εμμυράτα, τότε η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβάλλει δικούς της φόρους πάνω σε αυτούς. Προηγουμένως ίσχυε το καθεστώς το εξής, ότι μπορεί εσύ να φορολογήσει 0 ή 10% στα Εμμυράτα, αλλά επειδή εμείς εδώ στην Ελλάδα φορολογούμε 30%, τότε άντε να κάνουμε μια συμφωνία ότι έχεις πληρώσει 10% στα Εμμυράτα, 30% πρέπει να πληρώσεις όπως κάθε άλλο στην Ελλάδα, άρα 30-10 που πληρώνεις εκεί 20, φέρε τα 20. Με την καινούργια συμφωνία, που έχει βέβαια διάφορες λεπτομέρειες, δηλαδή δεν μπορεί για οποιαδήποτε δραστηριότητα και οποιοδήποτε να μπει μέσα στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, ότι φορολογεί τα Εμμυράτα για εταιρείες που κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται με αυτόν τον τρόπο εδώ, έχουν τη φορολογική τους έδρα εκεί, επί τη συμφωνία και δεν τους φορολογεί η Ελλάδα. Παρομοίως, γιατί όλες οι συμφωνίες διεθνείς γίνονται κατοπτρικές, ας το πούμε, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, μια ελληνική εταιρεία μπορεί να δραστηριοποιηθεί εκεί, που επίπτει σε αυτή τη συμφωνία και δεν του βάζει έξτρα φόρους ο Εμμύρης στα Εμμυράτα, επειδή πληρώνει στην Ελλάδα. Τώρα βέβαια η ιστορία είναι ότι μάλλον πολλοί Έλληνες θα πάνε να κάνουν εταιρεία στα Εμμυράτα που επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις και θα κάνουν επένδυση πάλι πίσω στην Ελλάδα και δεν θα πληρώνουν φόρους στα Εμμυράτα και όχι στην Ελλάδα. Αυτό μάλλον θα γίνει. Αυτό βέβαια μπορεί να σημαίνει ότι θα υπάρχουν. Τώρα εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αυτό στη δουλειά μου, εννοεί. Αλλά για την κυβέρνηση υπάρχει ένα συν και ένα πλην. Το πλην είναι
είναι ότι δεν θα μαζεύει τόσους φόρους από την οικονομική δραστηριότητα, ο μέσος φορολογικός συντελεστής στην οικονομία θα πέσει, θα γίνουν πολλές εμπορίες από εκεί. Από την άλλη μεριά θα βγουν λεφτά που πριν δεν θα μπαίνουν. Τώρα, εφόσον μπουν αυτά τα λεφτά εδώ και τα ξοδέψουν επειδή εσείς θα γίνετε υπάλληλοι εκεί, κάπου θα απασχοληθείτε από αυτή τη ροή κεφαλαίων που θα δημιουργήσει δραστηριότητα, μετά θα πάρετε ένα ταξί που θα πληρώσει ΦΠΑ ο ταξιτζής, θα πάτε, ξέρω εγώ, διακοπές, θα τα ξοδέψετε αυτά τα χρήματα όσα ξοδέψετε στην Ελλάδα, αν δεν αγοράσετε αυτοκίνητο από το εξωτερικό, οπότε τα πληρώνετε στο εξωτερικό. Και όσο κυκλοφορεί αυτό το χρήμα, δεν φορολογείται στην πηγή, αλλά θα φορολογηθεί δευτερογενώς στο βαθμό που κυκλοφορεί εντός της χώρας. Δηλαδή, αν όλοι αγοράσετε αυτό που λένε ελληνικά, θα ωφεληθεί το δημόσιο, παρά το γεγονός ότι δεν φορολογεί τα χρήματα στην πηγή, δηλαδή όταν προεπεμπτεί. Βέβαια, εάν όλοι έχουμε τη συνήθεια τα χρήματα να μην τα κυκλοφορούμε εδώ και να αγοράζουμε εισαγωγικά προϊόντα, εκεί ό,τι και να πεις και όσο και να φορολογείς, αυτό το πράγμα κάνει κακό παντού. Βέβαια, γιατί να αγοράσει κάποιος ένα ελληνικό προϊόν όταν θα σου χαλάσει την άλλη μέρα, και αυτό είναι λογικό, δεν μας περισσεύει περισσότερο. Οπότε καλό είναι να αγοράζει κανείς ελληνικά προϊόντα, αυτό θα αυξήσει τη ζήτηση, θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον επενδυτών να κάνουν επιχειρήσεις στην Ελλάδα, τα οποία βέβαια θα πρέπει να είναι και καλής ποιότητας. Και εσείς οι νεολαία πρέπει να κάνετε καλύτερη δουλειά από εμάς. Είμαστε πάλι τόσα νεολαία. Έχετε κάποιες ερωτήσεις σε οποιοδήποτε σχετικό θα μας πείτε. Σε αυτή την τετραετία που εργάζεται με αυτή την εταιρεία, 4 χρόνια που πάτε από το 11, μέχρι τώρα, μετά είπατε στο 3-3. Καταλαβαίνω ότι τα δύο πρώτα χρόνια σκεφτόσασταν αυτό το ευρώ δραχμή, οπότε υπήρχε το πρόβλημα. Αναρωτιέμαι μια επιχειρηματική ιδέα καλή δεν υπήρχε, σαν πρώτα. Τουλάχιστον στη δικιά σου αυτή την εταιρεία. Έχω μιλήσει με πάρα πολλού. Κάτι καλό που να μπορούσαν να το εμπιστευτούν. Δεν υπήρχε ιδέα, τι λόγω του συστήματος που έχουμε εδώ είναι τόσο δύσκολο τελικά στο να επενδύσει οποιοδήποτε σε εμά. Okay. Έχω ακούσει πάρα πολλές ιδέες. Θα σας πω μία της προηγούμενης εβδομάδας. Έρχεται κάποιος και λέει, έχουμε μία ιδέα να κάνουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Και ποιος είστε εσείς, ποιοι είστε εσείς, δεν έκανα καν τη συνάντηση από αυτό που μεσολαβεί, ας πούμε, να μου πει πώς ενδιαφέρεστε. Λέω για ρωτάρια που έδωσε, ποιοι είναι αυτοί. Κάτι μελετητές οι οποίοι έχουν να κάνουν και application να πάρουν πατέντες κτλ. Ωραία. Θέλουν να κάνουν βιομηχανία αυτοκινήτων. Έχουν τις ιδέες, την εφεύρεση και νομίζουν ότι είναι καλό, μπορούν να το αποδείξουν. Ωραία. Έχουν κάνει. Ρωτάω, είναι επιχειρηματίες. Ποιος θα είναι ο επιχειρηματίας. Αυτόματα ρώτησα. Ποιος είναι ο επιχειρηματίας. Δεν μου πέρασε καν από το μυαλό να θεωρήσω ότι ο μελετητής και ο εφευρέτης είναι ο επιχειρηματίας. Γιατί όπως έλεγα πριν, για να κάνεις κάτι τέτοιο, ας πούμε μια καινούργια πρωτοποριακή βιομηχανία που κινείται, δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Είναι, μπορεί να έχεις την καλύτερη ιδέα για το αυτοκίνητο και όλα αυτά, την καλύτερη εφεύρεση, αλλά το να στήσεις ένα μηχανισμό, να πουλάς τα αυτοκίνητα, να κάνεις να δείξεις και τις ιστορίες αυτές, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα από το να είσαι καλός μηχανικός που να κάνεις την εφεύρεση. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της προηγούμενης εβδομάδας. Έχω συναντήσει πάρα πολλούς οι οποίοι έχουν ιδέες. Αλλά δεν καταλαβαίνουν γενικώς στην Ελλάδα ότι αυτό δεν αρκεί.
Και μάλιστα έχουμε, εμείς δυσκολευόμαστε να βρούμε επιχειρηματίες να μιλήσουν στην Ελλάδα. Υπάρχει αρκετά ανεπτυγμένη επιχειρηματικότητα και επιχειρηματική κουλτούρα. Δηλαδή, πολλά πράγματα εδώ θεωρούνται αυτονόητα, ότι είναι έτσι, και για τους ξένους επενδυτές αυτονόητα δεν είναι έτσι. Δηλαδή, μεγάλο μέρος του πληθυσμού εδώ είναι υπάλληλοι. Δεν έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό επιχειρηματιών. Θεωρούμε ως επιχειρηματία τον μικροεπιχειρηματία, δηλαδή που έχει μια καφετέρια, έχει ένα συνεργείο, κάτι. Υπάρχουν βέβαια και επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις. Αλλά λέω συγκριτικά με μέσον όρο, δεν έχουμε επιχειρηματική κουλτούρα στην Ελλάδα και δυσκολεύεσαι ακόμα και σε περιπτώσεις που υπάρχει μια ενδεχομένως καλή ιδέα, δυσκολεύεσαι να συνεννοηθείς. Και υπάρχει και μια άλλη κατηγορία που λένε ότι ξέρεις, έχω μια ευκαιρία, ένα ξενοδοχείο, ας πούμε, για να εργοστάσει, φέρε τους επενδυτές να το αγοράσουν, εγώ το πουλάω. Φτηνά και είναι καλό. Και θεωρούν υποσυνείδητα, το θεωρούν δεδομένο, ότι ο επενδυτής είναι ξενοδόχος ή είναι, ξέρω εγώ, ξέρει να τρέχει κάποιο εργοστάσιο ή κάτι τέτοιο. Και κοιτάνε όλοι να πούνε, όταν λένε επενδυτής, το πρώτο πράγμα που έχουν στο μυαλό τους, στατιστικά δηλαδή από αυτό το εξαρτήσεις, είναι ότι θέλουν να πουλήσουν σε κάποιον ο οποίος θα έρθει να το λειτουργήσει, λες και είναι στην ίδια δουλειά με αυτούς. Ενώ συνήθως οι επενδυτές δεν έχουν καμία σχέση με αυτό και ούτε θέλουν να. Πρώτα ψάχνουν οι επενδυτές επιχειρηματία, ο οποίος μπορεί να έχει ένα επιτελείο με ανθρώπους οι οποίοι να έχουν καλές ιδέες, ευθευρέσεις ή ικανότητες. Έτσι. Και μετά, άμα βρουν ένα καλό επιχειρηματία, που έχει και καλές ιδέες και όλα αυτά, και τον εμπιστευτούν και κοιτάνε να δουν να έχει επιτύχει, να υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία να ρισκάρει. Δηλαδή, άμα είσαι κάποιος επιχειρηματίας, καλός κατά τα άλλα, και πας και πεις, εγώ τα τελευταία 20 χρόνια έχω βγάλει πολλά λεφτά, έχω πολλά σπίτια με πισίνες εδώ και στο εξωτερικό, αυτοκίνητα και λεφτά στην τράπεζα, έχω αυτό το πολύ καλό εργοστάσιο, είναι εχρεωμένο. Οκ, μπορεί να πάει καλύτερα, έχω την ομάδα και τα ρέστα. Ωραία, βάλτε εσείς τα λεφτά και θα το κάνουμε να πετάει. Εσύ δεν θα βάλεις καθόλου λεφτά. Όχι. Εγώ βάζω την ιδέα και το γεγονός ότι τα έχω φτάσει μέχρι εδώ και θα συνεχίσω. Πολλοί το λένε. Και μετά ο άλλος λέει, καλά, γιατί να βάλω εγώ τα λεφτά εκεί, αφού αυτός δεν ρισκάρει. Τον υποπτέρει, δεν θέλει καν να το συναντήσει. Ενώ άμα πας και πεις, εγώ τα καταφέρει, έχω χάσει τα λεφτά μου, δεν έχω λεφτά τώρα. Έχω ένα σπίτι στο χωριό. Τίποτα άλλο. Ατύχησε. Λόγω. Αλλά αυτό είναι το σχέδιο, αυτή είναι η ομάδα κτλ. Το τελευταίο πράγμα που έχω, το σπίτι μου στο χωριό και τίποτε άλλο δεν έχω και το αυτοκίνητό μου και αυτό, τα βάζω μέσα και κάνει αυτό 100.000 ευρώ και το business plan για να γίνει κάπως έτσι χρειάζεται 10 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να πάρεις τα λεφτά. Πάτησε. Πώς? Μας λέγανε πριν 2 μέρες ότι ειδικά κάποιοι άνθρωποι που είναι σε επιχειρήσεις, στο επιχείρημα και έχουν αποτύχει και έχουν αποκτήσει και την εμπειρία, είναι πιο πολύ για κάποιους άλλους να τους εμπιστευτεί, ακόμα και αν είσαι επενδυτής. Φτάνει να δουν τη διαφάνεια και να σε εμπιστευτούν. Το θέμα είναι να σε εμπιστευτούν. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Κάποια ερώτηση? Έχετε κάποια ερώτηση?
Έχω κάτι, ναι. Αν σε περίπτωση η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Γάτας από μία από δύο πλευρές παραδιαστέλλει, τι πληρώσεις έχει ή έχει πληρώσεις. Παραβιαστεί δηλαδή η κυβέρνηση να παραβιάσει με την ίδια κυβερνητική, όχι μεταξύ ασώμα, μεταξύ κυβερνήσεων. Μεταξύ κυβερνήσεων, την κυβέρνηση, με οποία... Δύσκολα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν γίνει. Είναι άλλα κάτω. Όχι, σε αυτό το πρέπει. Πας στο διεθνές δικαστήριο της κάνεις. Λέει ο άλλος που βάζω δήμοσα. Βάζω λεπτά, ξέρω κάτι δεν καταστάσεις τέτοιες συνέχειες. Αλλά πάσα κάπου αλλά το κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πραγματικά το πιστεύω αυτό. Γιατί αυτό το λένε πολύ. Είναι πλούσια χώρα η Ελλάδα. Πέραν του κλασικού που θα μπορούσε να αρνηθεί περισσότερο ο τουρισμό, έχει τη δυνατότητα για γενική παραγωγή. Βέβαια, έχουμε δρόμο να λύσουμε τα προβλήματα αυτά. Το καταφέρουμε. Έχει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πετρέλαιο να βρούμε. Είναι γεωγραφικά υπόπεδο γωνία για μεταφορές και η Κίνα που θέλει για μίλη στην Ευρώπη. Αυτά είναι πράγματα που υπήρχαν από πάντα. Ήταν πλέον έκτημα του ελληνικού χώρου. Έχει και ανθρώπινο δυναμικό. Είμαστε κακομαθημένοι με, αλλά σαν άτομα οι Έλληνες έχουν ικανότητες, δεν το αρνείται κανείς αυτό. Έχουμε πολλούς πτυχιούχους. Μακάρι και η ποιότητα της παιδείας να ήταν καλύτερη. Δυνητικά, όποιον και να ρωτήσετε, η Ελλάδα έχει τεράστιες προοπτικές. Στην πράξη, δεν τα έχουμε πάει καλά τα τελευταία χρόνια. Αυτό όμως οφείλεται στο ότι έχουμε προβλήματα ο ένας με τον άλλον. Είναι η οργάνωση της χώρας. Δεν ασχολούμαστε. Μάλλον ασχολούμαστε με δραστηριότητες, όχι αποτελεσματικά. Είπατε ότι υπάρχει έλλειψη κοινωνικής κουλτούρας στην Ελλάδα. Και ότι γενικότερα δεν το βλέπουμε τόσο επιστημονικά. Εγώ δεν θα χρησιμοποιούσα το όρο επιστημονικά, γιατί αυτά τα πράγματα είναι τη πράξη. Τουλάχιστον όμως πρέπει να ξεκινήσει από μια βάση, έτσι, όχι καθαρά εμπειρικά. Αυτό θέλω να πω ότι και εν τέλει μπορείς να μάθεις με τις επιχειρηματίες. Είπες να έχεις κάποια αρχή, ας πούμε. Ωραία. Ας πούμε, είναι μερικοί που έχουν πολλά διπλώματα. Είναι άλλοι που δεν έχουν διπλώματα. Εάν πάρεις και δεις ποιοι είναι οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες, και αν έχουν πολλά διπλώματα ή όχι, η πλειοψηφία δεν έχει πολλά διπλώματα. Έχει να κάνει περισσότερο με το χαρακτήρα και τη μάθηση στην πράξη. Άρα λοιπόν γιατί στην Ελλάδα πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Γιατί το περιβάλλον είναι τέτοιο, δεν υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες, ώστε κάποιος νέος σαν και εσάς να είναι εκτεθειμένος σε αυτή τη δραστηριότητα και να πει, α, ξέρω εγώ πόσο γείτονά μου κάνει έτσι ο οποίος κάποιος άλλος. Και
Παίρνεις ένα παράδειγμα και ασχολείσαι, σ' αρέσει και το κάνεις. Κοιτάξτε, για να πάρει κανείς μια κοινωνία και πει ότι προγωνά ένα εκατομμύριο κατοίκους, ας πούμε ότι υπάρχουν πόσες επιχειρήσεις, εντάξει, δεν γίνεται να είναι ένα εκατομμύριο επιχειρηματίες. Επιχειρηματίες στο ένα εκατομμύριο θα είναι εξωτερικό. 1.000-5.000. Το πολύ. Και ανάλογα με το πόσο μεγάλη επιχειρηματίες θα είναι. Το να φτιάξει κανείς μια μεγάλη επιχείρηση και να τη διατηρήσει και να τη πηγαίνει καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί να το κάνω για να. Μπορεί να ξέρεις, αλλά όπως ένας αθλητής ή ξέρω εγώ ένας οδηγός ταξί. Λες, πώς οδηγείς ένα αυτοκίνητο, διάβασε ένα βιβλίο, το μαθαίνεις απ' έξω. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πας να οδηγήσεις τώρα στον δρόμο. Και πώς πρέπει να τρέχεις γρήγορα, κάνεις αυτό το πράγμα. Ξέρω εγώ, πρέπει να το καλά. Αλλά πρέπει να κάνεις προπόνηση. Πρέπει να προπονηθείς για να γίνεις καλός αθλητής. Πρέπει να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Μπορεί να στο πει και ο προπονητής. Αλλά η επιχειρηματικότητα σχετίζεται με την προσωπική ικανότητα. Και σε ένα βαθμό το μαθαίνεις. Δεν έχεις το περιθώριο στην πράξη να σκέφτεσαι πολύ ή μπορείς να πάρεις πάρα πολύ γρήγορα τις σωστές αποφάσεις γιατί ξέρω εγώ στο μάθη, μεγαλώσει και τις μάθει ξέρω εγώ τον παπά σου ή κάπου δουλεύεις. Πρέπει να σ' αρέσει, πρέπει να ήταν έχεις ταλέντο, να ταιριάζει. Όλα χρειάζεται και πολλά πράγματα πρέπει να ξέρεις. Και να μαθαίνεις. Απάντησε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.